και οι σχέσεις Τουρκίας-Σουηδίας φαίνεται πως βρίσκονται στη χειρότερη τους φάση. Έχουμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη να δούμε πώς αντιδρά, Μαρία, η Άγκυρα μετά και το κάψιμο του Κορανιού. Έχει ξεσηκωθεί μια θύελλα εδώ, Ματίνα, στην Τουρκία και πάλι σήμερα μετά τον Economist, τώρα αυτό με το Κοράνι, το οποίο μάλιστα παρά τις εκκλήσεις της Τουρκίας να μην επαναληφθεί αυτή η ενέργεια σήμερα, τελικά στη Σουηδία επαναλήφθηκε. Τώρα λοιπόν αυτή η ιστορία με το Κοράνι έχει εξοργήσει ακόμη περισσότερο, όχι μόνο τους πολιτικούς, αλλά και την κοινή γνώμη της Τουρκίας. Το θεωρεί πολύ μεγάλη βλασφημία αυτό που έγινε στη Σουηδία. Δηλαδή την καύση του Ιερού Βιβλίου της θρησκείας τους, σαν να λέμε το Ευαγγέλιο. Ακόμη λοιπόν και η αντιπολίτευση με το Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, τον Εκρέμη Μάμογλου, βγήκε και αντέδρασε. Πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, είπε ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, αυτές οι εκρήξεις υψηλών δόσεων ενοχλούν την κοινωνία μας, καθώς και τους ανθρώπους και τους θεσμούς. Βέβαια, να πούμε ότι εν ώψη εκλογών η κεμαλική αντιπολίτευση προσπαθεί να προσετεριστεί τώρα και αυτοί οι ισλαμιστικές ψήφους, γιατί δεν θα μπορούσε βέβαια να μην πάρει θέση και αυτή σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός που αγγίζει το θρησκευτικό αίσθημα της τουρκικής κοινής γνώμης. Πάντως, μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, οι σχέσεις τώρα Τουρκίας και Σουηδίας, πράγματι Ματίνα, όπως ανέφερες και εσύ, έχουν φτάσει σε σημείο μηδέν. Φαίνεται λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο η Τουρκία τώρα να δώσει το ναι, έστω και αν είναι να το δώσει μετά από μήνες, τον Ιούνιο. Είναι ένα γεγονός που δύσκολα ξεχνιέται. Η Σουηδία λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία. Δεν είναι όπως η Φιλανδία. Η ένταξή τους όμως και των δύο αυτών χωρών στο ΝΑΤΟ εξετάζεται ως πακέτο. Και δεδομένου ότι αυτές οι δύο χώρες, και η Σουηδία και η Φιλανδία, αποτελούν τον όρο για να πάρει η Τουρκία τα F-16, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το στόχο της Άγκυρας αλλά και την προσέγγιση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πλέγμα λοιπόν των διεθνών σχέσεων της Τουρκίας έχει γίνει τελικά πάρα πολύ περίπλοκο για την Άγκυρα, Ματίνα.